Έρχομαι στο στούντιο. Είναι ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Λιζάρδος. Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη, είναι ώρα σινεμά. Η ώρα σινεμά είναι κάθε μέρα. Πέμπτη έχουμε μια καλύτερη δικαιολογία, ίσως, για να την ονομάσουμε ημέρα σινεμά, αφού βγαίνουν νέες ταινίες. Και μέσα στις νέες ταινίες, αυτή την εβδομάδα έχουμε κάποιες επιλογές που νομίζω ότι είναι για όλα τα γούστα. Ας ξεκινήσουμε με το Arctic. Πρόκειται για μια ταινία που ο Ματ Μίκελσεν δίνει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας. Μόνος του, στη μέση του πουθενά, με ένα αεροπλάνο το οποίο έχει καταστραφεί σε περιβάλλον όπου, ας πούμε, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι πιο ευνοϊκές, βλέπουμε την επιβίωση ενός ανθρώπου. Αλλά δεν τη βλέπουμε με καθόλου δραματουργικά τερτύπια που μπορούν να το κάνουν με έντονη συγκίνηση, με υπερβολές. Όχι, είναι δηλαδή, μια καθημερινότητα. Δεν είναι ένας ναυαγός σε λευκό τοπίο. Μάλλον είναι ένας ναυαγός σε λευκό τοπίο, αλλά δεν είναι ο ναυαγός σε λευκό τοπίο κινηματογραφημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να σου τραβάει το δάκρυ μαγκίστρι. Με το αγκίστρι που θα ήθελα να τραβήξει ένα ψάρι για να μπορέσει να επιβιώσει. Όμορφη ταινία, πολύ μεγάλη δυναμική της ερμηνείας του. Αξίζει να δούμε ένα βίντεο και να τα πει ο ίδιος λίγο καλύτερα από εμένα. Don't worry. There'll be a tomorrow. Or the day after tomorrow. Don't worry. Mads Mikkelsen was such a perfect fit for this role. He's one of the best actors working today. She's running out of time. I have to find help. The story of Arctic is a story of a man. He's not a specialist in surviving. We didn't want him to be either a complete idiot out there or a genius. We wanted it to be something that we could relate to. We wanted it to be you and me and everybody else who could be stranded out there. Beautiful film. It's the nature. It's the void. And that is quite brutal on the big screen, and that's what we want. Who is this guy, and what is he doing there? I made up a background story, and I'm not going to share it because I think that's one of the qualities of the film. We will finish the puzzle ourselves. When we meet him the first time, he's a survivor, and throughout the film, he learns how to live instead of just survive. Πήραμε μια πρώτη γεύση λοιπόν. Είναι πραγματικά μια ερμηνεία που σου κόβει την ανάσα όπως κόβεται και η ανάσα σε τέτοιους βαθμούς. Η επόμενη στάση μας. Επόμενη στάση μας, η αδελφή Sisters. Το γνωστό λοιπόν best seller μεταφέρεται στον κινηματογράφο, κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετία. Ακολουθεί όπως πάνε το Φεστιβάλ του Τορόντο. Να είμαστε καλά, το ευλογούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πηγαίνω συχνά σε αυτό το φεστιβάλ. Και βεβαίως κερδίζει και 4 βραβεία Σεζάρ στις πρόσφατες βραβεύσεις. Πρόκειται λοιπόν για τη μεταφορά του γνωστού βιβλίου, το οποίο είναι ένα σύγχρονο western, σύγχρονο όχι στην εποχή του, αλλά σύγχρονα γυρισμένο ουσιαστικά. Με καινούργιες τεχνικές που θα μπορούσε πραγματικά να ταιριάζει στην αισθητική των ταινιών μιας άλλης δεκαετίας. Ο Τζον Σι Ράιλι, με το που διάβασα το βιβλίο, ενθουσιάστηκε. Θεώρησε ότι είναι από τα πιο καλογραμμένα βιβλία. Εγώ θα σας πω που το διάβασα, δεν μπόρεσα να ταξιδέψω πάρα πολύ στις σελίδες του. Αλλά θα υπογραμμίσω το ότι όντως η γραφή του είναι πάρα πολύ φρέσκια και ζωντανή, με πολύ δυνατές περιγραφές. Και έχει και κάποια σημεία τα οποία σε βάζει σε μια προστασιοποίηση για να βλέπει τους χαρακτήρες. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν έχουν γυρίσει την ταινία. Είναι πολύ συμβατή μεταφορά από τις σελίδες στην μεγάλη οθόνη. Από τα αποσπάσματα λοιπόν από την πρεμιέρα της ταινίας του Φεστιβάλ Τορόντο, ας αφήσουμε τους συντελεστές να μιλήσουν ήδη για την ταινία. We're the Sisters Brothers. S-I-S-T-E-R-S. Like sisters. We're looking for a man named Warren. He stole something from our employer. We have enough money to stop for good. Stop what? Killing people. Yeah, right. Passbook was our guiding star all along, and it guided every single decision that was made as the screenplay was written and as we acted. I kept going back to it as a Bible to remind myself, like, whoa, because it's been a long road here. And when we finally shot the movie, it was a great thing to have, to be able to go back and say, ah, that's right, the original idea. Right. That our father was struck raving mad, and we got his foul blood. Our father drank, Charlie. They spent actually a lot of time together, and then Riz and I spend time together too, and we know each other already. And we hardly really saw them much until our characters met. Yeah. Really? No, really. Yeah. We really didn't spend a lot of time until our characters met. And then after that, we just, what did we shared the same bed for
basically a month, and that was interesting. Eventually, you're gonna get us killed. Forgetting something. We are the sisters, brothers. We're good at what we do. Charlie! Get away! Get away! Get away! Are you upset? I'm leaving. What's wrong with you? You hit me in public, Charlie. So I slap you, you slap me back. We're even. So go ahead. Hit me. Hit me. Jesus Christ! What is your goddamn problem? Είδαμε western, κάποιος που πυροβολεί μάλλον πιο γρήγορα από τη σκιά του, σκιά. Από τη σκιά θυμίες πάμε στην άλλη σκιά, μόνο που η σκιά στα κινέζικα μεταφράζεται και ως οσίας. Και είναι και ένα μέρος της κουλτούρας τους το να θεωρούν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υποστηρικτικοί σε αυτούς να τους ονομάζουν σκιά. Κάτι το οποίο λοιπόν δεν γνώριζα, αλλά το γνώρισαμε μέσα από την ταινία του Ζαν Γιμού. Η Πάσα ήταν λοιπόν πάρα πολύ πετυχημένη, γιατί ο Ζαν Γιμού επιστρέφει σε ένα είδος το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά, έναν κινηματογράφο δράσης με επικές σκηνές που στηρίζεται στην ιστορία του, γιατί λατρεύει την ιστορία του. Ο Ζαν Γιμού, μπορούμε να πούμε ότι στο παρελθόν μας έχει τη χαρή ταινίες από το Σήκωσε τα κόκκινα φανάρια μέχρι και τον Ήρωα. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα στο να αφηγηθεί ιστορίες. Το ενδιαφέρον λοιπόν στη σκιά είναι το ότι αποχρωματίζοντας ουσιαστικά το ίδιο το καρέ του, είναι σαν να αποχρωματίζει τους ήρωες και να μας επιτρέπει να μπούμε μέσα στις πολιτικές ίντριγκες μιας άλλης εποχής, που μέσα από αυτή εμείς βιώνουμε στοιχεία της καθημερινότητας, όσο αν και αυτό ακούγεται ακραίο. Ίντριγκες που θα μπορούσαμε να βλέπαμε σε μια και τηλεοπτική σειρά, η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα μιας άλλης εποχής. Όμορφη αισθητική για ακόμα μία φορά, επικές σκηνές μάχης, δυνατές ερμηνείες περιέργως, γιατί σε αυτές τις ταινίες συνδράσεις συνήθως η ερμηνεία δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει, συγγνώμη, το ισοπεδώνω, το ξέρω, αλλά ας το φέρουμε στα σωστά μας μέτρα. Και θα τονίσουμε το ότι όσοι παρακολουθήσατε την σκιά, ταινία η οποία και αυτή φυσικά ταξίδεψε από το Τορόντο στο Μακάο αυτή τη φορά, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε χαρακτήρες που δεν θα σας μοιάζουν παράξενοι στο φανί. Τι θέλω να πω. Όταν βλέπω σχετικό κινηματογράφο, λυπάμαι που το λέω, πολλές φορές μπερδεύομαι με τους χαρακτήρες. Βλέπω δηλαδή ένα και λέω αυτός τώρα ποιος είναι από τους δύο ήρωες. Δεν το λέω με καμία ρατσιστική διάθεση. Είναι κάτι που συμβαίνει συνήθως όταν παρακολουθούμε. Είναι ένα πρόβλημα ταινίες να αντιμετωπίσει κανείς. Το έχει αντιμετωπίσει εξαιρετικά ο σκηνοθέτης, έχοντας γνώση ότι η ταινία απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό, βάζοντας κάποια χαρακτηριστικά στους περισσότερους ήρωες, οπότε μπορείτε πολύ εύκολα να παρακολουθήσετε την ιστορία. Δεν θα σας μπλέξει. Να την απολαύσετε.编剧朱素锦写了一个三国的故事，当然他写的不是关羽替身的，后来我看到了，大概四年、五年以前看到了，然后就很喜欢他里边故事的那个结构，然后就把那个故事拿来以后，然后又改了三年多的时间，把它变成我想要的一个替身的故事，因为它原来的故事设定就是在三国，所以我还是放在那个年代吧。 Με είχαν διορθώσει και στο φεστιβάλ του Μακάου, μου είπαν ότι δεν είναι Ζαν Γιμού όπως τον λέμε περισσότερο, αλλά Τσουέν Γιμού, το οποίο φυσικά δεν μπορώ να το προφέρω σωστά. Μας βάλεις να το επαναλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε πάλι προσκλήσεις και να πούμε στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες που μας έχετε στείλει ήδη από την προηγούμενη Τρίτη μηνύματα για να διεκδικήσετε μία από τις 20 διπλές, αν δεν κάνω λάθος, Αλέξανδρε. Προσκλήσεις, φυσικά. Ότι θα σας ενημερώσουμε, μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσουμε εμείς για το ποιοι και ποιες θα πάτε στο κινηματογράφο. Για να ακούσουμε πάλι. Θα πούμε λοιπόν τώρα ότι αυτή τη Τρίτη είναι η πρεμιέρα στις 19 του μήνα. Η προβολή τα στοιχεία της προβολής, χώρος, αίθουσα και όλα τα λοιπά στοιχεία θα δοθούν με προσωπικό μήνυμα, ακριβώς για να αποφευθούν αυτές οι ωραίες πονηριές που έχουμε εμείς οι Έλληνες στο αίμα μας, τύπου πήγαμε μα δεν είναι το όνομά μου στη λίστα και άλλα τέτοια. Νομίζω όμως ότι το κοινό μας δεν κάνει τέτοια πράγματα. Θα πάρει τηλέφωνο, θα πάρει τις προσκλήσεις του και θα χαρούμε να τους δούμε εκεί πέρα, γιατί και εγώ θα βρίσκομαι στην προβολή, δεν θα προλάβω να τη δώσω τη δημοσιογραφική της, οπότε είμαστε μια μεγάλη παρέα. Άλλη διάσταση μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε στο inbox το μήνυμα σας.
την υποψηφιότητά σας για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις αυτές. Ακόμη 20. Έχουμε 40 προσκλήσεις, δηλαδή. Έχουμε και περισσότερες, αλλά δίνουμε 40 εδώ. Εντάξει, ωραία. Οπότε μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και διεκδικείτε τις προσκλήσεις. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο. Και να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο. Και να μην με ευχαριστήσει, θα σας ξαναδώ. Οπότε θα έχουμε να τσακωθούμε για κάποιο λόγο. Δεν χανόμαστε. Να είστε καλά.